Ακούστε καλά, φιλένοι φοιτητές, σύγκριση και στεγάση, βαρέα. Στη Φοιτητική Εστία Αθηνών, για 4 σχολές, ΑΣΟΕ με 10.000 φοιτητές, Πάντιο αντίστοιχα, Παπή αντίστοιχα, μερικοί από το Παδάκι Αντικαλών Τεχνών, 5 σχολές, έχει μόνο 200 θέσεις. Τους κάνουμε γνωστό ότι αν δεν μας πιστεύουν να έρθουν να ζήσουν εκείνοι στις εστίες, να δουν από πρώτο χέρι τι είναι να μένεις χωρίς ασανσέρ και να πρέπει να ανεβάζεις τα πράγματά σου στον 7ο, να πίνεις χαλασμένο και βρώμικο νερό, να μην υπάρχουν δωμάτια. Το Πανεπιστήμιο της Αττικής είμαστε και εννοείται πως έχουμε συγκεκριμένα αξιωμένα προβλήματα όσον αφορά για παράδειγμα τις εστίες, που είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα και δεν έχουμε καθόλου εστίες, και τα ελάχιστα αυτά τα δωμάτια τα οποία δικαιούμαστε στις εστίες του Πολυτεχνείου είναι σε τραγική και άθλια κατάσταση. Δωμάτια δεν υπάρχουν αρκετά. Είναι περίπου 10.000 φοιτητές του Πολυτεχνείου αυτή τη στιγμή. Η εστία μας είναι 500 δωμάτια. Έχουν κάνει ήδη 50 άτομα από παλιότερα έτη αίτηση για να πάρουν δωμάτιο. Και είναι 5 δωμάτια αυτή τη στιγμή. Και αναμένουν και άλλους τόσους από τους φοιτητές που θα έρχονται από τα σπίτια τους, από τα χωριά τους, για να σπουδάσουν εδώ πέρα. Καταθέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας για να δοθεί λύση αυτή τη στιγμή για τα παιδιά, για τους δεκάδες φοιτητές μας αυτή τη στιγμή που ψάχνουν σπίτι. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση έδειξε πόσο αδίστακτη είναι. Όχι μόνο δεν απάντησαν στα δίκαια αιτήματά μας, αλλά έκαναν για άλλη μια φορά ξεκάθαρο ότι θα συνεχίσουν την πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματα και τις ανάγκες των φοιτητών, θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Σύγκριση και στέγαση, δωρεά σπουδές. Σπουδάζω στο τμήμα Εινολογίας, στο πρώην ΤΕΙ Αθήνας, στο ΠΑΔΑ, και εννοείται πως αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εγώ αναγκάζομαι να μένω ζωγράφου λόγω οικονομικών λόγων και εννοείται πως δεν βολεύει όπως και άλλους φοιτητές. Ξέρω πολλά παιδιά τα οποία έχουν έρθει τώρα πρωτοέτους και ψάχνουν για ενίκια, και εννοείται πως είναι πάρα πολύ ακριβά γύρω στο Γάλεο και παντού. Και εννοείται ότι έρχονται σε μια θέση και αυτοί και οι γονείς τους να βάλουν το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη και να δυσκολεύονται να σπουδάσουν οι ίδιοι. Κοιτάξτε, αν δεν έβρισκα δωμάτια στην εστία, δεν ξέρω πραγματικά αν θα μπορούσα να σπουδάσω αυτή τη στιγμή. Γιατί η κατάσταση είναι τσιμα-τσιμα, τα οικονομικά δεν πάνε καλά γενικώς. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, όχι μόνο για μένα, είναι για τη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, που καλούνται να σπουδάσουν σε μια πόλη μακριά από το σπίτι τους, γιατί οι εστίες είναι ανύπαρκτες. Μόνο το 9% καλύπτεται των φοιτητών, των επαρχιωτών, καλύπτεται από εστίες. Θέσαμε στην κυβέρνηση το αίτημα αυτή τη στιγμή να δοθεί αύξηση της χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών, για να δοθεί λύση στα δεκάδες και οξυμένα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά οι εστιακοί. Απαιτήσαμε να αυξηθεί το φοιτητικό επίδομα και να δοθεί σε όλους τους επαρχιώτες φοιτητές που αναζητούν αυτή τη στιγμή στέγη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν έδωσε απάντηση, αλλά έμεινε στα θα δούμε, θα βγάλουμε μια ανακοίνωση, θα δούμε τις επόμενες μέρες, κάνοντας γνωστό για άλλη μια φορά ότι δεν δίνει δεκάρα για τις ανάγκες μας. Βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι πριν λίγες μέρες για άλλη μια φορά ανακοίνωσε φοροελαφρύνσεις για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γνωρίζουμε για άλλη μια φορά ότι από τα πρώτα νομοσχέδια που φαίνει προς ψήφιση και προς συζήτηση είναι το πώς θα συνδέσει περαιτέρω τα ιδρύματά μας με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Το μέλλον και τα όνειρα των φοιτητών εγώρα στο σύστημα των αφεντικών. Αντιμετωπίζουμε επίσης και άλλα συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά τις ηλεκτρονικές εγγραφές και τις, που έχει κοπεί το επίδομα σε όσους φοιτητές έρχονται τώρα στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε επίσης βασικά προβλήματα όσον αφορά και το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς το Πανεπιστήμιο της Αττικής λειτουργεί εδώ και χρόνια μόνο με έκτακτους καθηγητές και δεν έχει γίνει τώρα αυτή η πρόσληψη, έτσι ώστε και εμείς είμαστε εντελώς στον αέρα και δεν ξέρουμε το πώς θα κάνουμε τα μαθήματά μας και αν θα τα κάνουμε εν τέλει. Ζητάμε και ανέγερση νέων εστιών που να καλύπτουν τις ανάγκες μας. Ζητάμε ποινικίαση δωματίων για όσους δεν καταφέρουν και πάρουν δωμάτιο, στεγαστικό επίδομα. Πράγματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένας φοιτητής που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις σπουδές του και αναγκάζεται να γυρίσει στο χωριό του πίσω. Όσα πιο σύστημα σας, σαν κακή παιδεία, εμείς ονειρευόμαστε μια άλλη κοινωνία. Στο
δίκαιο αίτημα των φοιτητικών συλλόγων να προχωρήσουμε άμεσα σε ανέγερση νέων εστιών στην ευθύνη του κράτους και να καλυφθούν ολόπλευρα το αίτημα για στέγαση όλων των επαρχιωτών φοιτητών, να αξιοποιηθούν κτίρια που υπάρχουν στην Αθήνα για φοιτητικές εστίες. Μας είπαν ότι θα προχωρήσουν ουσιαστικά με ΣΔΙΤ. Βέβαια, όταν συνάδελφοι τους ρωτήσαμε τι σημαίνει αυτό για τις ανάγκες των φοιτητών, έτσι και το τι θα γίνει την επόμενη μέρα με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτό που μας απάντησαν απροκάλυπτα ήταν ενίκια. Δηλαδή μας είπαν ότι θα μακροπρόθεσμα θα προχωρήσουν σε δημιουργία εστιών, που ουσιαστικά οι φοιτητές για άλλη μια φορά θα κληθούν να τα βάζουν τα λεφτά από την τσέπη τους. Δεν φτάνει δηλαδή η εκρηκτική κατάσταση στις εστίες, δεν φτάνει αυτή τη στιγμή που ένας στους δύο φοιτητές αναγκάζεται να δουλέψει για να τα βγάλει πέρα με το τεράστιο κόστος σπουδών, μα ζητάνε αυτή τη στιγμή να βάλουμε και από την τσέπη μας και να πληρώσουμε. Συντήση και στέγαση, δωρεάς σπουδές, Έλληνε, ελάτες, φοιτητές. Δεν θα σταματήσουμε την επόμενη μέρα στους φοιτητικούς μας συλλόγους πιο δυναμικά, πιο μαζικά, με ανακοινώσεις τα έτη, με παραπάνω αποφάσεις, βγαίνουμε μπροστά με κινητοποιήσεις στις Βρετανίες, στα τμήματα, κάνουμε γνωστό ότι φοιτητές δεν θα σταματήσουμε μέχρι να γίνουν πράξη τα δίκαια αιτήματά μας, μέχρι αυτή τη στιγμή να δοθεί λύση και απάντηση στα εκρηκτικά προβλήματα που υπάρχουν στις εστίες, μέχρι οι εστιακοί φοιτητές και επαρχιώτες να βρουν άμεσα δωρεάν σύγχρονη και δημόσια στέγαση.